τα μεγάλα, υπογράφεται μια συμφωνία. Και το κράτος έχει συνέχεια. Και πας λοιπόν, ως αντιπρόεδρος, σε χαιρετάνε. Γεια σου Άδωνη, γεια σου αντιπρόεδρε. Συγχαρητήρια για τον Οστοτέλ, το Κιδίδη, τη σχολή σου, το ένα, το άλλο κλπ. Κάτσε κάτω, παλικάρι μου. Αυτά υπογράψατε ως χώρα. Και μείωση συντάξεων, και επανυπολογισμός, και μείωση αφορολογήτου. Πώς θα το γυρίσεις το τιμόνι, Άδωνη Γεωργιάδη? Πώς θα πείσεις το Σόιμπλε? Γιατί φωνάζουμε? Με ποιο τρόπο θα πείσεις το Σόιμπλε που θα σου πει: τώρα, Άδωνη, άσε τον Αριστοτέλη στην άκρη και έλα να δούμε τους αριθμούς, παλικάρι μου. Ναι. Έλα εδώ. Επειδή έχω σκοπό. Τι? Να σου κάνω μια ανήθικη πρόταση στον αέρα. Πρόσεξε τι θα πεις. Για να μην πέσουν εδώ. Σκοπό για να το ευχαριστηθούμε. Να σε καλέσω το άλλο Σάββατο το απόγευμα στο ξενοδοχείο Park που έχω το σεμινάριό μου της ρητορικής με την ελληνική αγωγή για να το παρακολουθήσουν και οι μαθητές μου που έχουν εγγραφεί. Ναι, ναι. Να μιλήσουμε για αυτά, ναι, χωρίς να έχουμε το περιθώριο και τον πίεση του τηλεοπτικού χρόνου και ναι, να μιλήσουμε για το μνημόνιο και το Σόμπλε, ναι, και τον Τόμσον και για όλα. 8-0 θα χάσεις. Φτάσαμε εδώ. 8-0 θα χάσεις. Εγώ σε προκαλώ. Το άλλο Σάββατο βράδυ, ξενοδοχείο Park, ναι, είναι το ταχύρυθμο λοιπόν σεμινάριό μου για τη ρητορική, για ναι, όσους έχουν εγγραφεί στο σεμινάριο, ναι, στην ελληνική αγωγή, λοιπόν, στο Facebook, στο Twitter, στο τηλέφωνο, μπορεί να εγγραφούν και τώρα, αν έχουν μείνει θέσεις. Σου λέω λοιπόν, έλα, θα κάνουμε μαζί αυτό το πράγμα.